Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι και όπως σας έλεγα και νωρίτερα είναι κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος κύριος Παντελεήμων. Σεβασμιότατε την ευχή σας. Την ευχή του Κυρίου σε εσάς, τους συνεργάτες σας και σε όλους τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου και σε όλο το, και σε όλο το λαό μας να ευχηθώ βέβαια καλή χρονιά, ειρηνική και ευλογημένη από το Θεό. Σεβασμιότατε, και σήμερα βεβαίως είναι μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας, του Αγίου Γρηγορίου, ο Θεολόγος, ο Πατριάρχης Κωνσταντίνου Πόλεως. Σωστά. Σεβασμιότατε, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με στόχο και σκοπό να ενημερώσουμε το ποίμνιο της Ιεράς μας Μητρόπολης για την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες με ένα και μοναδικό θέμα στην ατζέντα της, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, δεν ήταν άλλο από αυτή την συζήτηση η οποία άνοιξε και προχωρά και με γρήγορους ρυθμούς μετά το Υπουργικό Συμβούλιο χθες, όπου συζητήθηκε το θέμα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και ετέθη σε δημόσια διαβούλευση και για λίγες μέρες, μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου θα είναι σε δημόσια διαβούλευση, η κυβέρνηση το φέρνει στη Βουλή. Σεβασμιότατε, νομίζω δεν εξέπληξε κανέναν μας η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η Εκκλησία είναι μάνα όλου του λαού, είναι αυτή που διασώζει διαχρονικά τις αξίες και τους θεσμούς και δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη και αδιάφορη σε αυτό το σημαντικό θέμα το οποίο τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή. Η συμβίωση ανθρώπων του ιδίου φύλου να χαρακτηριστεί σαν γάμος. Γάμος είναι ανδρός και γυναικός συνάφεια. Αυτός είναι ο γάμος. Ο γάμος προϋποθέτει άνδρα και γυναίκα. Και βέβαια για μας τους χριστιανούς είναι μυστήριο της Εκκλησίας και ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει μέγα μυστήριο. Το συνδέει με τον Χριστό και με την Εκκλησία και βέβαια καρπός και δωρεά του Θεού από το γάμο είναι η απόκτηση των παιδιών, τα οποία παιδιά έχουν και αυτά δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν τα ίδια να τα υπερασπιστούν, οφείλουμε όμως να τα διασφαλίσουμε εμείς τα δικαιώματα αυτά των παιδιών. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από πατέρα και από μάνα. Από τη στοργή της μάνας, από τη ζεστασιά της μάνας, αλλά και από την παρουσία του πατέρα. Αυτό λοιπόν που θέλει να περάσει η πολιτεία στην ανθρώπινη κοινωνία, μια κοινωνία με αρχές, με αξίες, με ιδανικά, με το σεβασμό προς την οικογένεια, γιατί στον ελλαδικό χώρο η οικογένεια είναι ενωμένη. Είναι κάτι το απαράδεκτο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. Και όσοι θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, να ξέρουν ότι θα φέρουν μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στις επερχόμενες γενιές, ποια θα είναι η δομή της κοινωνίας μας. Η Εκκλησία λοιπόν εξέφρασε τις απόψεις της βάσει της διδασκαλίας του Χριστού, του Ευαγγελίου, των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών Συνόδων, ότι γάμος χαρακτηρίζεται μόνο η ένωση του ανδρός με την γυναίκα.
η άλλη είναι συμβίωση. Και είπαμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή το σύμβολο της συμβίωσης που νομικά καλύπτει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν μένουν σε αυτό. Θέλουν όμως να χαρακτηριστεί αυτή η συμβίωση γάμος, ούτως ώστε αύριο να πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα ελληνικά δικαστήρια και να διεκδικήσουν και την τεκνοθεσία, αλλά και τη χρήση της παρένθετης μητέρας, που θα είναι ένα έγκλημα. Γιατί, σεβασμιότατε, το χαρακτηρίζετε έτσι? Γιατί σκεφτόμαστε τη ζωή αυτών των παιδιών που έχουν ανάγκη από πατέρα και από μάνα. Τους στερούμε δηλαδή, λέτε, το δικαίωμα να ζήσουν, να βιώσουν τη βασική δομή της οικογένειας, να μεγαλώσουν με τη μάνα και τον πατέρα. Έτσι. Αυτό, για να το κατανοήσουμε, μάλιστα. Δεν έρχεται το θέμα αυτό με την παρένθετη μητέρα, αλλά το εξήγησε ο σεβασμιότατος. Ακούστε με, ναι, ναι. Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή παίρνει θέση για θεσμούς. Σαν μάνα, τους μετανοούντας ανθρώπους, τους δέχεται, γιατί η Εκκλησία κάνει μια διάκριση σημαντική ανάμεσα στην αμαρτία και στον αμαρτωλό, έτσι. Άλλο πράγμα η αμαρτία. Την αμαρτία ψέγει τον αμαρτωλό, τον αγκαλιάζει και τον βοηθάει να ξαναβρει το δρόμο του κοντά στο Χριστό. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ζήσει όπως θέλει. Η Εκκλησία όμως, από αγάπη, εκφράζει την θέση του Χριστού, τη διδασκαλία του Χριστού των Πατέρων, έτσι, της παράδοσής μας. Νομίζω ότι υπάρχει και σαφέστατη αναφορά στις επιστολές του Παύλου. Υπάρχει σαφέστατη αναφορά. Θα έπρεπε η Εκκλησία να διαγράψει μέρος του Ευαγγελίου, δηλαδή. Τι να πω. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για το γάμο, έλεγκαν τούτου, του γάμου δηλαδή, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκονηθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Δηλαδή, ο άνδρας και η γυναίκα αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, εφόσον κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας η γυναίκα δημιουργήθηκε από τον άνδρα, η Εύα από τον Αδάμ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, να θεωρηθεί γάμος η συμβίωση δύο ανθρώπων του ιδίου φύλου. Ούτε και η Εκκλησία μπορεί να διαγράψει και να καταργήσει μέρος της διαχρονικής διδασκαλίας της. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για κανέναν λόγο. Είναι, προφανώς. Γιατί αυτές οι αξίες είναι διαχρονικές, δοκιμασμένες μέσα στον χρόνο. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα και από εμένα. Πέρα από το ζήτημα του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και την απόφαση την οποία λάβατε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, έχουμε ακούσει να έχει ανοίξει και μία συζήτηση για την επόμενη μέρα για την βάφτιση των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι κάτι το οποίο σας απασχόλησε και δεν πάρθηκε κάποια απόφαση? Αναφερθήκατε κι εσείς πριν από λίγο στην τοποθέτησή σας. Αναφερθήκαμε στην απόφαση των παιδιών, της βάπτισης των παιδιών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, έτσι. Και η Εκκλησία δεν θα αρνηθεί να τα βαπτίσει. Αλλά στη βάπτιση των παιδιών θα εμφανιστούν δύο πρόσωπα του ιδίου φύλου. Ποιος θα υπογράψει ότι είναι ο πατέρας, ποιος θα υπογράψει
έχει διευκρινιστεί. Και η Εκκλησία, εάν τους δεχθεί σαν γονείς, σημαίνει ότι αναγνωρίζει αυτόν τον άφανη θεσμό. Ναι. Είπαμε λοιπόν, επειδή είναι ένα σοβαρό θέμα, αυτό να παραπεμφθεί στην Συνοδική Επιτροπή των Νομοκανονικών, στην οποία επιτροπή μετέχουν, προεδρεύει ο Άγιος Δημοτήχου, μετέχουν αρχιερείς, καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές της βιοηθικής, για να έχουμε μια δική τους γνωμάτευση και θα αποφασίσει μετά η ιεραρχία. Ανοιχτό είναι το θέμα αυτό. Ναι, παραμένει ανοιχτό. Παραμένει ανοιχτό, γιατί υπάρχει αυτό τώρα. Η Εκκλησία λέει ναι. Ότι τα παιδιά δεν θέλουν σε τίποτα, έτσι. Ναι. Ανοίγουν ζητήματα, σεβασμιότατα, ανοίγουν μεγάλα ζητήματα. Βέβαια, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αποφάσισε και έχουν σταλεί επιστολές με τις θέσεις της Εκκλησίας στους 300 βουλευτές εν όψη της ψηφοφορίας να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Όταν λέμε όμως κατά συνείδηση, εννοούμε αυτή τη φωνή του Θεού που έχουμε μέσα μας, έτσι, όχι μια άλλη συνείδηση, τον οποιαδήποτε άλλη συνείδηση. Και βέβαια την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου θα εκδοθεί και θα κυκλοφορήσει ένα φυλάδιο με τις θέσεις της Εκκλησίας για το θέμα του γάμου των ζευγαριών του ιδίου φύλου, για ενημέρωση προς τον λαό. Και βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι ο κάθε Μητροπολίτης μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής του ευθύνης να ενημερώσει τον το ποίμνιό του. Ναι. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Τη θέση της Εκκλησίας μεταφέρει ο Σεβασμιότατος και προφανώς θα έχει την ευκαιρία, όπως και οι υπόλοιποι, το φυλάδιο, Σεβασμιότατη, να... Ναι, το φυλάδιο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, Σεβασμιότατε, θα αναγνωστεί και στους ιερούς ναούς όλης της χώρας. Θα διανεμηθεί κιόλα. Θα δοθεί. Ναι. Θα πάρουν στα χέρια τους για να το μελετήσουν. Έτσι. Θα έχει ο καθένας, θα έχει ο φωνή Κυρίου. Έτσι. Θα μπορεί ο καθένας στο τέλος της λειτουργίας να πάρει ένα φυλάδιο. Ναι. Στα χέρια του. Ναι. Για την ελληνική κοινωνία αυτά είναι λίγο πρωτόγνωρα. Ίσως άλλες κοινωνίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών να είναι συμβατά. Ελέγχθη όμως την ιεραρχία ότι δεν είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαφίεται το θέμα αυτό σε κάθε κοινωνία, σε κάθε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν μας πιέζει κανένας. Ναι, δεν είναι διρεκτίβα, δεν είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, να γίνει δηλαδή κάποιος νόμος. Εντάξει, επαφίεται στις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν και κατά πόσο θέλουν να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο. Γιατί υπάρχουν από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9 ή 10 χώρες δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν έχουν φέρει τέτοια νομοσχέδια. Ναι. Πάντως, η προηγούμενη συζήτηση, Σεβασμιότατε, ανέφεραν κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι ίσως να υπήρχαν και κάποιες προτάσεις από ιεράρχες της Ελληνικής Εκκλησίας να γίνουν και κάποιο είδους συλλαλητήρια, θα μπορούσαμε να πούμε, για το θέμα αυτό. Τελικά δεν επικράτησε αυτή η άποψη ούτε και στις τελικές αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Όχι, είπαμε τελικά
το δελτίο τύπου αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει, οι επιστολές στους 300 βουλευτές, το φυλάδιο υπέρ του στο λαό, που θα απευθύνεται στο λαό, και βέβαια η ενημέρωση που μπορεί και πρέπει να κάνει ο κάθε Μητροπολίτης στο ποιμνιό του. Η Εκκλησία της Ελλάδος πήρε την απόφαση να υπερασπιστεί θέσεις της και να ενημερώσει την κοινωνία και το πολιτικό προσωπικό. Αυτή είναι η απόφαση. Οικονόμου, ναι, να η Εκκλησία αυτή τη στιγμή δεν είναι απέναντι στα πρόσωπα, αλλά απέναντι σε έναν καινούριο θεσμό. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές, σεβασμιότατε. Ούτε τα παιδιά, σε κάθε τόνο νομίζω σήμερα το επισημάνατε αυτό. Σε κάθε τόνο το επισημάνατε, δεν φταίνουν τα παιδιά. Έτσι. Ούτε και οι άνθρωποι. Ο διαχωρισμός είναι σαφής νομίζω και γνωστός. Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Άλλο πράγμα η αμαρτία, άλλο πράγμα ο αμαρτωλός. Τον αμαρτωλό. Και άλλο πράγμα ο αμαρτωλός. Γιατί δεν ξέρουμε, έχουμε αμαρτωλούς στην ιστορία, στη ζωή της Εκκλησίας που αγίασαν. Που έγιναν άγιοι. Που αγίασαν, βεβαίως. Έτσι, που έγιναν άγιοι. Αλλά η Εκκλησία καλεί τον κάθε άνθρωπο σε μετάνοια. Ο δικός μας εδώ, ο προστάτης και ο πολιούχος, ο Τίμιος Πρόδρομος, το κήρυγμά του το ξεκινάει με αυτή τη λέξη, μετανοείτε. Αλλάξτε τρόπο ζωής, και ο Χριστός μας υπέδειξε το δρόμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Πού την απέδωσε η Εκκλησία ή η Σύνοδος αυτή τη σπουδή, σεβασμιότατε, της πολιτείας να φέρει ένα τέτοιο νομοθέτημα? Δεν έχει άλλα προβλήματα η ελληνική κοινωνία, ο λαός μας, για να ασχοληθεί η πολιτεία? Έχει πέσει όλο το φως της επικαιρότητας πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι έχει. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν πρέπει να μας απασχολεί? Και όλοι μιλούν για το δημογραφικό πρόβλημα. Η Εκκλησία όμως εδώ και 25 χρόνια είναι μόνον αυτή η οποία το επίδομα τρίτου τέκνου αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, ξεκινώντας από τη δική μας την περιοχή της Θράκης. Το 1999 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ξεκινήσαμε με 300 οικογένειες τρίτεκνες. Μιλάμε για τρία παιδιά, γιατί τα δύο αντικαθιστούν τους γονείς που θα φύγουν, έτσι. Από το 1999 που ξεκινήσαμε με 300 οικογένειες, φτάσαμε και επιδοτήσαμε μέχρι σήμερα, το τελευταίο επίδομα τώρα το πήραν παραμονές των Χριστουγέννων, 5.500 οικογένειες από 330, που σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια θέλουν να τυκνοποιήσουν, αλλά θέλουν και ένα στήριγμα. Θέλουν να μεγαλώσουν και αξιοπρεπώς τα παιδιά τους, βρε σεβασμιότατε, να έχουν κάτι να τα ταΐσουν, ειδικά στην εποχή της ακρίβειας δεν γίνεται. Τι να πω. Ήρθε και αυτό στη ζωή μας. Εγώ θα το επαναλάβω, το λέγαμε και πριν ληφθεί η απόφαση. Δεν θα μπορούσε η Εκκλησία να πάρει άλλη απόφαση. Δεν θα μπορούσε να αυτοκαταργηθεί. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, η Εκκλησία διαθέτει ποιμνιό. Το ποιμνιό είναι η κοινωνία. Έτσι. Είμαστε όλοι εμείς. Και πρέπει αυτό το ποιμνιό να το διαφυλάξει. Και η οικογένεια αποτελεί το υγιές κύτταρο της κοινωνίας, έτσι. Αν διαβρωθεί η οικογένεια, ποιο θα είναι το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας?
Βέβαια, κυρία εικονό μου, εάν οι παππούδες μας μας άκουγαν τώρα, αυτοί που έζησαν σε μια πατριαρχική οικογένεια με τρεις γενιές, παππούδες, παιδιά, εγγόνια, στο ίδιο σπίτι, τι θα έλεγαν? Ναι. Το ζητούμενο είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, σεβασμιότατε, ότι στο μέλλον έρχεται η αλλαγή της δομής της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας. Έτσι, να πάμε σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό μοντέλο. Έτσι, διαφορετικό θα είναι το μοντέλο. Φανταστείτε όμως να μας άκουγε τώρα από κάπου και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος καθόλου τυχαία δεν έκανε τις όποιες αναφορές του σε εκείνη την επιστολή. Έβλεπε τι συνέβαινε γύρω του στην κοινωνία και αυτό ήταν και ο λόγος που το τοποθέτησε, νομίζω, έτσι με σαφήνεια. Σεβασμιότατε, καθόλου τυχαία δεν ήταν και εκεί η αναφορά, το εξήγει μέσα στις επιστολές του. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής μιλάει ότι οι άνθρωποι μετήλαξαν τη φύση τους. Και προφανώς δίνει το στίγμα τότε, έτσι, και το τι επικρατούσε τότε, ναι, στις κοινωνίες, ναι, και για ποιο λόγο ήταν αναγκαίο να τοποθετηθεί με τον τρόπο αυτό. Αλλά εμείς εδώ και 2.000 χρόνια ζούμε σε μια χριστιανική κοινωνία όμως. Ναι. Σεβασμιότατε, ζούμε σε μια χριστιανική κοινωνία, αλλά έχουμε λοξοδρομήσει, το βλέπετε και εσείς και το διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά. Δυστυχώς. Η αξίες κοινωνία και ιδανικά θα πάμε στις χωματερές. Δυστυχώς. Εγώ θα ήθελα, έτσι απευθυνόμενο στο λαό, να τους πω να μείνουμε στην παραδοσιακή μας οικογένεια, στον πατέρα, στη μητέρα, στα παιδιά, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αρχές, με οράματα, με ιδανικά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε. Και πάλι θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να τα ξαναπούμε. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Έτσι. Είναι και μια απόφαση της Συνόδου αυτή, έτσι, η ενημέρωση. Εδώ θα χρησιμοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν και τα μέσα ενημέρωσης, όπως επίσης βεβαίως και οι ναοί. Έτσι, έχουν άμεση επαφή οι ιερείς μας με το πείμνιό τους στις ενορίες τους. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Τον ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας και νομίζω ο Γιώτα Κουτσομιχάλη δεν εκπλήσει κανέναν. Δεν θα μπορούσε να αυτοκαταργηθεί ως προς τη διδασκαλία της. Ήταν αναμενόμενη η στάση που θα έπαιρνε η Ιερά Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Εξάλλου υπήρχε μία δήλωση πριν από λίγες ημέρες από τον Αρχιεπίσκοπο. Για τα περί δημοψηφίσματος. Όχι, πριν από το δημοψήφισμα είχε αναφερθεί ότι η Εκκλησία θα πάρει θέση εφόσον ακούσει την πολιτεία. Ποια είναι δηλαδή η θέση της πολιτείας πάνω στο ζήτημα αυτό. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, σχεδόν μονοπολεί την πολιτική συζήτηση και όχι μόνο, αλλά και το θέμα και των δημοσκοπήσεων, όπως είδαμε χθες, άρχισαν και οι δημοσκοπήσεις να σφιγομετρούν την ελληνική κοινή γνώμη για το πώς βλέπει το ζήτημα. Και ξαναμοιραζόμαστε σε στρατόπεδα. Ναι, περίπου κάπως έτσι συμβαίνει. Γνωστή περίπου, παλιά, ναι, τακτική. Είμαστε περίπου στο... Βρήκαμε τώρα άλλο θέμα για να... Στη μέση, μισή είναι υπέρ, μισή κατά. Μισή υπέρ, μισή κατά. Λοιπόν, τι να πω. Ακολούθησε η τοποθέτηση, η απάντηση μάλλον σε ερώτηση δημοσιογράφου του Αρχιεπισκόπου ότι θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα. Έχω την αίσθηση ότι ήταν μια τοποθέτηση, είναι... περισσότερο για πίεση προς την κυβέρνηση ήταν, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η θέση της Εκκλησίας. Ναι, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι για τα ζητήματα... Δεν μπορεί να αλλάξει το Ευαγγέλιο, ναι, δεν Σύνταγμα. Αλλά και το ζήτημα όμως το πότε διενεργούμε δημοψηφίσματα. Και εκείνο δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια για να γίνει κάποιο δημοψήφισμα. Ήταν μάλλον μια τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου για να ασκήσει πίεση προς την πολιτεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική, θα πρέπει να αλλάξει τη διδασκαλία της. Οπότε, από ό,τι έχω καταλάβει, η επιστολή είναι ενιαία προς όλους τους βουλευτές, τους 300. Έχει φύγει ήδη. Ναι. Έχει σταλεί ήδη προς όλους τους βουλευτές. Από την Διακή Ιερά Σύνοδο έχει σταλεί. Και όχι ξεχωριστά από κάθε Μητρόπολη. Δεν θα γίνουν
τέτοιου τύπου συναντήσεις με τοπικούς βουλευτές. Ενδεχομένως είναι ελεύθεροι, το είπε και ο Σεβασμιότατος, ο Αρχιεπίσκοπος τους έδωσε την δυνατότητα, όποιος επιθυμεί, να προβεί με όποιο τρόπο θέλει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του ποιμνίου. Θα μπορούν κάποιοι Σεβασμιότατοι ενδεχομένως να το κάνουν αυτό. Ενδεχομένως να κάνουν και αυτό, να καλέσουν δηλαδή τους βουλευτές του νομού τους και να τους ενημερώσουν και κατηδίαν. Πάντως σε κάθε περίπτωση το ζήτημα κανείς. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ναι, είναι ανοιχτό. Πέρα από την ξεκάθαρη θέση της Εκκλησίας και το ξεκάθαρο όχι στον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είναι ένα ζήτημα το οποίο φέρει και πολιτικούς κλειδονισμούς. Ούτε το σύμφωνο συμβίωσης αναγνωρίζει η κυβέρνηση, μόνο το γάμο αναγνωρίζει, τον οποίο τον έχει και μυστήριο. Ούτε το σύμφωνο συμβίωσης αναγνωρίζει, ούτε τον πολιτικό γάμο. Το γάμο, το θρησκευτικό, το μυστήριο της Εκκλησίας αναγνωρίζει η Εκκλησία μας. Αυτό αναγνωρίζει. Ναι, το σύμφωνο συμβίωσης είναι καθαρά ένα νομικό κείμενο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Σεβασμιότατος πριν από λίγο και είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, θα μπορούσε η πολιτεία να προσθέσει κάποια άρθρα, να τροποποιηθεί έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η νομική κάλυψη. Των διαφωνών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτή ήταν η πρόταση των διαφωνών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Να μην διχαστούμε, εγώ θα πω πάλι. Δεν μ' αρέσει ξανά αυτή η τακτική, η οποία έρχεται να μας θυμίσει τις πολύ γνωστές πρακτικές των πολλών τελευταίων ετών, να μοιραζόμαστε σε στρατόπεδα. Έτσι. Είναι παράδοξο και παράλογο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Μνημονιακοί αντιμνημονιακοί, εμβολιαστές αντιεμβολιαστές. Βρήκαμε τώρα καινούριο, ποιοι θα είμαστε υπέρ στο συγκεκριμένο μέτρο, ποιοι κατά. Αυτά τι να πω. Θα μου πεις, ξεκίνησε Γιώτα Κουτσομιχάλη από το πολιτικό προσωπικό του τόπο διχασμός και από ό,τι φαίνεται μέσω των δημοσκοπήσεων περνάει και στην κοινωνία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Είναι ελάχιστο ο